Περνάμε τώρα στο δεύτερο μεγάλο θέμα του μεταναστευτικού, κυρίες και κύριοι. Τεταμένη εξακολουθεί και παραμένει η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα του Εύρου. Το πρωί πέταξε με ελικόπτερο πάνω από την Ανδριανούπολη ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, ενώ όπως έγινε γνωστό, η Άγκυρα στέλνει άντρες των ειδικών δυνάμεων του στρατού στα σύνορα με τη χώρα μας. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε αναλυτικά με τον Ζήση Μούσιο, τη Μαρία Ζαχαράκη και τον Μαρίνο Αλιφέρη. Και να ξεκινήσουμε με σένα, Ζήση, στις Καστανιές βρίσκεσαι. Τα πράγματα είναι σαφώς πιο ήρεμα σήμερα. Σε συναγερμό πάντως, εξακολουθούν να παραμένουν για 7ο-24ωρο στρατός και αστυνομία. Συνεχούμε την ίδια εικόνα που είχαμε όταν ήταν εδώ πέρα οι Ευρωπαίοι ηγέτες μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου δεν έγινε τίποτα. Χθες είχαμε σφοδρά επεισόδια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σήμερα πάλι δεν συμβαίνει κάτι και αυτό οφείλεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν εδώ τόσο στρατός όσο και αστυνομία, από την παρουσία του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος βρέθηκε με ελικόπτερο στην περιοχή ακριβώς πάνω από το τουρκικό φυλάκιο. Για αρκετή ώρα εωρήθηκε το ελικόπτερο. Έγινε μια αναλυτική παρουσίαση στον Τούρκο Υπουργό του τι συμβαίνει. Είδε την κατάσταση και έστρα από λίγα λεπτά απομακρύνθηκε από το σημείο. Αυτό το χρονικό διάστημα που δεν συμβαίνει κάτι, έχουν εκμεταλλευτεί εδώ ο στρατός και η αστυνομία για να ενισχύσουν τα σημεία του φράχτη που χθες δέχτηκαν σφοδρή επίθεση από τις ομάδες των νεαρών. Ενώ από την άλλη πλευρά πρέπει να σας πω ότι σε επιφυλακή μένουν οι δυνάμεις και σε όλο το μήκος του Εύρου, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει κόσμος συγκεντρωμένος και πιο νότια. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι η τουρκική προκλητικότητα συνεχίζεται όσον αφορά και το τι συμβαίνει στο Αιγαίο. Από νωρίς σήμερα το πρωί είχαμε μπαράζ υπερπτήσεων, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο, πάνω από την Ίσο Παναγιά, αλλά και τις Σινούσες. Και αυτό που συνέβη επίσης ήταν ένα τουρκικό F-16 κατά τη διαδικασία της αναχέτησης που ήταν σε εξέλιξη από τα ελληνικά μαχητικά που έσπευσαν στην περιοχή, πέρασε στα 25.000 πόδια πάνω και από τη Χίο. Μάλιστα, και η προκλητικότητα, Μαρία Ζαχαράκη, συνεχίζεται με όλους τους τρόπους των Τούρκων. Ακούσαμε και από τον Ζήση Μούσιο ότι ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών πέταξε πάνω από την Ανδριανούπολη και ανακοίνωσε τι. Ανακοίνωσε, Ελίνα, ότι εδώ θα έρθει και θα αναπτυχθεί μία μονάδα 1000 αστυνομικών ειδικών δυνάμεων, όπως τους αποκάλεσε, οι οποίοι θα είναι πλήρως εξοπλισμένοι με σκοπό να αποτρέπουν την επαναπρόθεση των μεταναστών από την Ελλάδα, όπως είπε. Η επαναπρόθεση αυτών των μεταναστών πίσω θα εμποδιστεί με κάθε τρόπο, είπε εδώ ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος ήρθε για να επιβλέψει, θα λέγαμε, Λίνα, την κατάσταση, αλλά με ελικόπτερο. Δεν πήγε καν στον καταβλισμό αυτών που έχει στηθεί στη συνοριακή πόλη μεταξύ της Ανδριανούπολης και των Καστανιών. Είπε ο κύριος Σοηλού ότι ο τρόπος που συμπεριφέρεται η Ελλάδα στους μετανάστες είναι άθλια και μάλιστα είπε, Ελίνα, ότι η Ελλάδα έμεινε στην ίδια τάξη γιατί πέρυσι δέχτηκε 7.300 γιουλενιστές και για να μην βιώνονται, είπε παράλληλα, ανθρώπινες τραγωδίες στα νησιά του Αιγαίου, έχουμε πάρει ως Τουρκία όλα τα αναγκαία μέτρα, αλλά παρόλα αυτά έχουν περάσει στα ελληνικά νησιά μόνο πέρυσι 60.000 μετανάστες και πρόσφυγες. Συνεχίζουμε να παίρνουμε μέτρα. Ωστόσο, όμως, Λίνα, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σημείο της συνέντευξης που έδωσε ο κύριος Σουλεϊμάν Σοηλού μετά την επίσκεψη αυτή με το ελικόπτερο. Θύμωσε με την ερώτηση ενός Τούρκου δημοσιογράφου, ο οποίος τον ρώτησε ότι πού βγαίνει αυτό το νούμερο, από πού βγαίνει αυτό το νούμερο των 140.000 που λέτε ότι έχουν περάσει από τα σύνορα της Τουρκίας στην Ελλάδα, γιατί εμείς δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Και τότε βέβαια ο κύριος Σοηλού επιτέθηκε κατά του δημοσιογράφου, ήταν λάβρος κατά του δημοσιογράφου και είπε αυτό που κάνετε τώρα είναι να μεταφέρετε τα ψέματα και την παραπληροφόρηση των ελληνικών μέσων ενημέρωσης και μάλιστα τον ρώτησε, δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι ο Υπουργός των Εσωτερικών σας λέει ψέματα, γνωρίζουμε, είπε ακριβώς, πόσοι έχουν περάσει, πόσοι έχουν έρθει από το Ιντλίμπ, οπότε έχουν περάσει και αυτοί στην Ελλάδα. Και μάλιστα είπε ότι αυτά τα νούμερα, αυτό το νούμερο το γνωρίζει και τα Ηνωμένα Έθνη. Και τέλος, Λίνα, να σημειώσω ότι ο κύριος Σοηλού ανέβασε τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν περάσει προς την Ελλάδα
αυτούς 139.070 ανθρώπους και κατηγόρησε το δημοσιογράφο ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα κάποιας άλλης χώρας. Ναι, γιατί του χάλασε μάλλον την θλιβερή του προπαγάνδα και ήταν και Τούρκος δημοσιογράφος. Ευχαριστώ πολύ. Μιλάγαμε λοιπόν για τα χερσαία σύνορα. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με τα θαλάσσια σύνορα. Από τη Μυτιλίνη, ο Μαρίνος Αλιφέρης θα μας πει όλα τα τελευταία νέα. Γιατί, Μαρίνο, συνεχίζεται όλες τις τελευταίες ημέρες η καταγραφή των προσφύγων που έχουν φτάσει εκεί. Ακριβώς. Οι περισσότερα από 500 πρόσχες και μετανάστες που έφτασαν στο νησί της Μυτιλίνης από το Σάββατο βρίσκονται, όπως έχουμε πει όλες αυτές τις μέρες, στον καταβλισμό που έχει στηθεί εδώ μέσα στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Από χθες αργά το μεσημέρι ξεκίνησε η καταγραφή αυτών των ανθρώπων να τους πάρουν φωτογραφίες, αποτυπώματα και να δηλώσουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους. Μόλις 80 από τους 513 έχουν καταγραφεί μέχρι αυτή την ώρα. Αυτοί οι 80 βρίσκονται μέσα στο αρματαγωγό Ρόδος, το οποίο έχει δέσει εδώ από χθες το πρωί στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης όλων αυτών των ατόμων στην αστυνομική διεύθυνση του νησιού. Να σου μεταφέρω τώρα το κλίμα που επικρατεί εδώ έξω από το λιμάνι, καθώς φαίνεται ότι σιγά σιγά αρχίζουν και κατεβαίνουν άτομα από το κέντρο υποδοχής της Μόριας, πρόσφυγες και και μετανάστες, οι οποίοι θα προσπαθήσουν για μία ακόμη ημέρα να φτάσουν εδώ και να καταφέρουν με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επιβιβαστούν στο πλοίο της γραμμής για να φτάσουν στο Πειραιά. Μάλιστα. Βέβαια, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, θα είναι ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα του λιμενικού και της αστυνομίας σε όλες τις εισόδους του λιμάνιου. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω και εσένα πολύ, Μαρίνο Αλιφέρη, και τη Μαρία Ζαχαράκη και τον Ζήση Μούσιο.